Κάναμε την διαβόητη συμφωνία με το Ισραήλ για το spike and loss. Mm-hmm. Μπορούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει spike and loss. Γιατί στο παρελθόν επανειλημμένα μου είχες πει ότι είναι υπέρ απαραίτητα. Είναι πράγματι, δηλαδή είναι ένα πολύ χρήσιμο όπλο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Εγώ το παρακολουθώ από τότε που το είχαμε φήμες γι' αυτό για την ύπαρξή του, ως ταμούζ τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είναι ένας πυραυλός, ουσιαστικά ένας μεγενθυμπέντος, μεταλλαγμένος, θα έλεγε κανείς, αντιαρματικός πυραυλός, ο οποίος όμως έχει πολύ μεγάλο βεληνεκές. Αυτή η τελευταία γενεά που θα πάρουμε εμείς, εάν το ξέρεις, από το έδαφος φτάνει τα 28 περίπου χιλιόμετρα, από τον αέρα φτάνει από ελικόπτερο περίπου τα 50 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτό και η εικόνα που βλέπει η κεφαλή του πυράβλου μεταδίδεται μέσω ραδιοζεύξης, μέχρι ένα σημείο με καλώδιο, μετά με ραδιοζεύξη, στο χειριστή. Οπότε εξαπολύς τους πυράβλους από αποστάσεις ασφαλείας, τους εξαπολύς από ένα μικρό τζιπάκι, από ένα ταχύπλο, από ένα αγροτικό που τους έχεις βάλει πάνω, από ένα τεθωρακισμένο, από μαχητικό ελικόπτερο, από μη μαχητικό ελικόπτερο, και από τη στιγμή που ρίχνεις από αποστάσεις ασφαλείας, δεν χρειάζεται να έχεις το απάτσι, ας πούμε, που είναι θωρακισμένο. Μπορείς να το βάλεις σε άλλα ελικόπτερα. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς ό,τι βλέπει ο πύραυλος το βλέπεις και εσύ, μπορεί να τον κατευθύνεις τελευταία στιγμή και να χτυπήσεις στόχους πολύ μεγάλης, έτσι, κινούμενους στόχους, από τεθωρακισμένα οχήματα μέχρι ελικόπτερα. Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή μπορεί να επιτρέψει σε νησιά να υποστηρίζει το ένα το άλλο, να χτυπάς θαλάσσιους στόχους από μικρά νησιά, να εξοπλίσεις μικρά ταχύπλοα ή μικρές κανονιοφόρους, να τις κάνεις δηλαδή μικρές πυραυλακά τους. Είναι ένα πολύ, πολύ εντυπωσιακό όπλο, γι' αυτό και άλλωστε και οι Ισραηλοί το κρατούσαν μυστικό. Είχαν φτιάξει μέχρι και τροποποιημένα άρματα μάχης που είχαν έναν ψεύτικο πυργίσκο για να φαίνονται κανονικά άρματα, ενώ εκτόξευε αυτούς τους πυράβλους. Το θεωρούσαν δηλαδή σε περίπτωση μείζωνος, έτσι, σύγκρουσης με τις αραβικές δυνάμεις, ότι θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Βέβαια, το περιμέναμε κυριολεκτικά εδώ και 2,5 χρόνια από τότε που είχε ανακοινωθεί, και ακόμη φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, αυτό ήταν μια απογοήτευση. Όπως επίσης, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και τα άλλα τα συστήματα τα Ισραηλινά έχουν καθυστερήσει, που τα έχουμε συζητήσει και εδώ. Οι πύραυλοι Rampage, που είναι τροποποιημένες ρουκέτες πυροβολικού, που έχουν γίνει σαν μικροί αεροεκτοξευόμενοι φτηνοί βαλιστικοί πυραυλοί και μπορούν να πάνε πάνω στα F-16. Εδώ υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις. Αυτοί ακριβώς οι πύραυλοι, ποιο είναι το πλεονέκτημά τους? Είναι ότι έχεις έναν, κατά κάποιο τρόπο, έναν βαλιστικό πύραυλο που τον εκτοξεύεις από τον αέρα, λοιπόν, με πολύ μεγάλο βεληνεκές. Δηλαδή η ρουκέτα στην οποία βασίζεται ο πύραυλος, ο Rampage, η Acular, έχει από το έδαφος περίπου 150 χιλιόμετρα βεληνεκές. Από τον αέρα πρέπει να ξεπερνάει 400 χιλιόμετρα. Πολύ μεγάλη ακρίβεια και σχετικά χαμηλό κόστος. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσεις, να επιφέρεις συντριπτικά πλήγματα σε σταθερούς στόχους. Δεν ξέρω και στο μέλλον μήπως έχεις και κάποιο έκδοχο που να μπορεί να χτυπάει και κινούμενους στόχους, όπως πλοία, ας πούμε. Λοιπόν, με πολύ σχετικά χαμηλό κόστος και τις υπάρχουσες πλατφόρμες μαχητικά F-16, ας πούμε, ακόμη και τα πρώτα που έχεις, τα μπλοκ 30, να μπορείς να τα αξιοποιήσεις με πάρα πολύ, έτσι, να τα μετατρέψεις υποστρατηγικά, βομβαρδιστικά, κατά κάποιο τρόπο. Στην Ουκρανία υπάρχουν αυτά τα όπλα? Στην Ουκρανία τέτοια συστήματα όχι. Έχουν χρησιμοποιήσει οι Ρώσοι, έχουν χρησιμοποιήσει τους αεροεκτοξευόμενους βαλιστικούς πυράβλους του Κινζάλ, που είναι πολύ πιο μεγαλύτερο το βεληνεκές και πολύ πιο επικίνδυνοι. Όπως επίσης έχουν κάνει μια ειδικά διόρυφημες πατέντες, έχουν χρησιμοποιήσει σε στρατηγικά βομβαρδιστικά εναντίον πλοίων, όμως τα είχαν στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, για να χτυπήσουν τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, τα οποία εκτοξεύουν κάτι τεράστιους πυράβλους του Χ-22, που η δουλειά τους ήταν να βουλιάξουν αεροπλανοφόρα, και χτυπάνε κτίρια, χτυπάνε υποδομές μάλλον. Είναι τεράστιοι πυραυλοί, δηλαδή η κεφαλή τους είναι ένα τόνο. Λοιπόν, ένα τόνο η πολεμική κεφαλή, 1000 κιλά εκρηκτική ύλη, είναι τρομακτικά ισχυρή. Και κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πεις ότι είναι ξαδελφάκι αυτών των Rampage, ας πούμε, βέβαια άλλη κατηγορία.
Λοιπόν... Δηλαδή παίρνοντας και αυτούς τους Ρεμπίτς μαζί με τους Πάκεντος, το Αιγαίο γίνεται αρκετά προστατευόμενο. Οι Σπάικ θα μας δώσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο τακτικό πλεονέκτημα και τα Rampage μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά εναντίον στρατηγικών, στρατιωτικών υποδομών του αντιπάλου. Βέβαια, αξίζει τον κόπο να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα όπλα, δεν είναι μόνο τα Ισραηλινά. Δηλαδή, αντίστοιχος σε πολύ μεγάλο βαθμό του Σπάικ είναι ο Σέρβικος ο Αλάς, ο οποίος είναι λίγο μεγαλύτερος, είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 60 κιλά, ενώ ο Σπάικ είναι κοντά στα 35, αλλά έχει μεγαλύτερο βελνεκές, η καθοδήγηση είναι, δηλαδή φτάνει ένα έκδοχο μέχρι 60 χιλιόμετρα από το έδαφος, είναι με οπτική ίνα, δηλαδή πίσω του ξεδιπλώνει ένα καλώδιο οπτικής ίνας, και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο ασφαλής στον έλεγχο του, δεν μπορεί να παρεμβληθεί ούτε τίποτα, και μπορεί να κάνει τις αντίστοιχη και μεγαλύτερη ζημιά από ότι ο Σπάικο εν λος. Λοιπόν. Δηλαδή να το λέμε στην πράξη, mm-hmm. σημαδεύεις από τη Χίο ή από τη Μυτιλίνη και οι δύο μεγάλες ναυτικές τουρκικές βάσεις γίνονται πανηγύρι. Αυτό με άλλα όπλα, με αυτούς εδώ τους συγκεκριμένους μπορεί να χτυπήσεις σημειακά, δεν χρειάζεται να έχεις και επαρκείς πληροφορίες. Δηλαδή αρκεί να είμαστε, ξέρω εγώ, εμείς στο Φάλιρο και μαθαίνουμε, ας πούμε, μέχρι να έχετε μια πληροφορία ότι κάπου στην Κηφισιά υπάρχει μια ομάδα τουρκικών τεθωρακισμένων. Εξαπολύουμε τους Σπάικ, ας πούμε, προς τη γενική κατεύθυνση του στόχου. Ψάχνουν αυτοί με τις κεφαλές, βρίσκουν και τους κατευθύνουμε και χτυπάμε ένα-ένα άρματα και τα διαλύουμε. Ή έρχεται μια ομάδα ελικοπτέρων, ας πούμε, για να κάνει αεραπόβαση και τα τεινάζουμε στον αέρα σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Είναι πολύ μεγάλη χρησιμότητά τους αυτών των όπλων και του Σπάικ και του Αλάς, ο οποίος έχει υπάρχει και έκδοχο για να χτυπάει πλοία. Και υπάρχουν και άλλα όπλα με οπτική να στον πλανήτη. Είναι ακριβά όπλα η Αλάς. Όχι, είναι τη ίδια. Ο Σπάικ είναι ακριβό βλήμα, φτηνό για αυτό που προσφέρει. Είναι περίπου 200 με 250 χιλιάδες δολάρια το ένα. Ο Σέρβικος πρέπει να είναι πιο φτηνός. Και επίσης υπάρχουν βραζιλιάνικα τέτοια όπλα. Είναι ο Fog MPM, νομίζω, είναι ένα αντίστοιχο όπλο με οπτική να, και αυτός μικρό σε μέγεθος, δηλαδή στην ίδια κατηγορία με τον Σπάικ. Επίσης θα μπορούσε να εξεταστεί και κάνει αντίστοιχη δουλειά και επίσης έχει μεγάλο βελνικές. Λοιπόν, υπάρχουν συστήματα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή αυτά μπορούν να τοποθετηθούν και σε προαγωνιστήδες. Αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε μια κανονιοφόρο, μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα ταχύπλογο. Οι Ισραηλοί δεν τα βάζουν σε ταχύπλογα, μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα αγροτικό φορτηγάκι, σε ένα ελαφρύ τεθωρακισμένο, σε ελικόπτερα. Είναι απίστευτη η ευελιξία, οι επιχειρησιακοί, οι πλατφόρμες μπορούν να τοποθετηθούν και γι' αυτό ακριβώς αυτό τα καθιστά και πάρα πολύ εύχριστα και σημαντικά όπλα, δηλαδή στο να επιφέρουν αποφασιστικά αποτελέσματα. Και από ό,τι ξέρω, έχουμε κάνει καλή παραγγελία. Μακάρι. Εγώ δηλαδή όταν τον Αύγουστο του 2020 που είχε γίνει το 21, θυμάμαι καλά, είχα ενθουσιαστεί κυριολεκτικά. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς βλέπω μια καθυστέρηση τώρα. Φταίνε οι δικοί μας. Okay, φταίνε οι Ισραηλινοί. Θα δούμε. Υπογράψαμε. Μακά, ναι, ήταν η ευχάριστη είδηση της εβδομάδας.